Όμως βρέθηκε στο γήπεδο και οι νεαροί φύλαθλοι του Ξάτο εδώ τώρα η κλήρωση για την μπλούζα. Ποιος? Τι πιέζε, μάλιστα ρίξα, θα τα πεις την κλήρωση. Χάσε ρε. Το σκούμε και ένα γήπεδο. Το γήπεδο κοιτάξτε εδώ. Σε πολύ κακή κατάσταση. Τι θα γίνει με αυτά τα γήπεδα ποδοσφαίρου στα χωριά μας και εγώ δεν ξέρω. Δυστυχώς αυτοί που μπορούν να δείξουν ενδιαφέρον, δείχνουν ενδιαφέρον. Και νέο προπονητή στην Μητρόπολη. Σας τα λέω γιατί θα φύγουν. Δείχνουν ενδιαφέρον για το κλειστό, για το εθνικό, δημοτικό. Θέλετε, δεν διεκδικούν για το ποδοσφαίρο. Δεν διεκδικούν. Και αν διεκδικήσουν, ποιος σας ακούει. Ποιος σας ακούει και αν διεκδικήσουν. Που να δεις τώρα του Ακρίτα να δεις, εσύ να πεις κάτω, εκεί να δεις. Εκεί να δεις. Εδώ παράγω τη σκαλυφή του και ο Κόμψο Καζεπίδης ήρθα να δουν την αντίπαλο της ομάδος της πετούσα στον τελικό που θα γίνει 20 του μηνός, έτσι. 20 του μηνός, 20 Μαρτίου. Και βράδυ. Και βράδυ, στο γύρο της δόξης, έτσι. Ναι, για είναι βράδυ, τώρα που έχει φωτισμό. Εδώ πρώτη η προσπάθεια με τον Ιακωβίδη να μπλοκάρει την μπάλα. Τα εγγένεια αυτά θα είναι. Τα εγγένεια θα είναι. Ο Τσέλα, ένα δυνατό μαρκάρισμα εκεί από. Όχι, ήταν ο Μίγας που την έφαγε την Τσέλα. Ο το Σιαματά. Σοδωρή. Α, ο οποίος να μην το ξεχάσω, επειδή μιλήσαμε, συγχαίρει, του τα είπε και στο γήπεδο, συγχαρητήρια για τη διαιτησία του Κίζα. Ήταν άριστος. Ναι, ναι, τον πήρε καλά. Τον πήρε καλά. Δεν το είδε, ο Κίζα ούτε κάρτα έβγαλε. Θα τον έβγαλε μετά για αυτό. Μα το ήξερε. Ούτε φάουλ εδώ, τίποτα δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Από πλάγιο εκεί και μου ξέφερε πλέι εγώ. Ο Άριτσι στην Εύρα έξω. Ποιος παρεμπιπτόντως τραυματίστηκε γι' αυτός. Θα το σχηματά θα πάρει την κεφαλιά, η Ιακωβίδης. Δύσκολα εκεί, κοιτάξτε. Στα σχηματά εκεί έγινε η προβολή, όπως ο Νοφιτίδης απομάκρυνε. Με Νοφιτίδη προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα, η μπάλα κόντρα κατέληξε σε κόρνερ. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε πολλές φάσεις, ό,τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο.